Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Όπως σας υποσχέθηκα σε αυτό το βιντεάκι, θέλω να μιλήσω για τη γλώσσα του μακιγιάζ. Θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτό το κουλό βιντεάκι που κάνει, ποια γλώσσα του μακιγιάζ και τι μαλακίες μας λες απογευματιάτικα, Δεσποινής Ελίνα. Λοιπόν, εγώ, κορίτσια, μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ. Πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ κάθε είδος, ας πούμε, δημιουργικής έκφρασης. Και όπως επίσης μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω γυναίκες να περιποιούνται τον εαυτό τους και να έχουν αυτοπεποίθηση και να θεωρούν ότι το μακιγιάζ είναι κάτι που το κάνουν από επιλογή και όχι από υποχρέωση. Δηλαδή ότι είναι ένα παιχνίδι για αυτές, είναι ένα χόμπι, είναι ένα πράγμα που κάνουν για τον εαυτό τους, με ποια έννοια για τον εαυτό τους. Ότι ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα τις κάνει πιο όμορφες και πιο ελκυστικές και σε μια κοινωνία, με τα κοινωνικά δεδομένα που υπάρχουν και αποφασίζουν να το εκμεταλλευτούν προς το καλύτερο για τον εαυτό τους. Αυτό το χαίρομαι. Δεν μου αρέσει το μακιγιάζ που γίνεται καταναγκαστικά. Δηλαδή, τι δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν μια γυναίκα βάφεται γιατί νομίζω ότι είναι άσχημη και ότι με το μακιγιάζ ξαφνικά γίνεται όμορφη. Δεν μου αρέσει που μερικές κοπέλες βάφονται και νομίζουν ότι βαμμένες είναι θεές του έρωτα και ότι είναι τρελά γκομενάκια και δεν ξέρω κι εγώ τι. Βλέπουμε στο Facebook, ειδικά στην νεολαία, και όταν λέω νεολαία μιλάω για ηλικίες από 12 μέχρι 22-23, δεν θα το τραβήξω παραπάνω, νομίζω μέχρι εκείνη την ηλικία, παιδάκια, κοριτσάκια, τα οποία ντύνονται σαν πουτάνες. Δηλαδή τέτοιο πράγμα στην εποχή μου δεν υπήρχε, αλλά ακόμα και να υπήρχε, υπήρχαν βέβαια τα τσουλάκια και οι ξυπασμένες, αλλά ήταν ως εκεί, δηλαδή ήταν τα τσουλάκια και οι πουτανίτσες. Πλέον είναι όλες οι κοπέλες έτσι και αυτές που δεν είναι έτσι, είναι θύματα κιόλας, ας πούμε, κοροϊδίας. Βλέπεις ότι, πώς να το πω, δημοφιλείς πλέον, θεωρούνται οι καραγκιόζδες και τα καραγκιοζάκια. Στο Facebook τυχαίνει να έχω κάνει like σε διάφορα κλαμπ της πόλης μου. Και εντάξει, η πόλη μου θεωρείται καγκουροπόλη. Δεν το λέω εγώ ότι ανέκαθεν ήμασταν καγκούριδες και ανέκαθεν ήμασταν μικροαστή ξυπασμένη, αλλά αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ειδικά φέτος, έχω πάθει την πλάκα μου. Βλέπεις κοριτσάκια να είναι ντυμένες σαν πουτάνες και δεν το λέω προσβλητικά. Εγώ με τις πουτάνες δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κάνουν και κοινωνική εργασία, αλλά αυτές έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, τι θα μου πεις Ελίνα, τι έχουν ξεφύγει. Δεν μπορεί να είσαι 13 χρονών να μου φοράς μίνι μέχρι τον κόλο με ζαρτιέρες από μέσα και κάτι τρελά τακούνια και κάτι ξόβιζα το χειμώνα και τώρα το καλοκαίρι δεν παλεύονται, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχουν γονείς, δεν τους βλέπουν όταν βγαίνουν από το σπίτι. Αυτά είναι λες και όλα με 12 πόντα, όλα με τα μπούτια, τον κόλο, τα βυζιά απ' έξω, όλα με κάτι μαλλιά μοιραία που αναρωτιέσαι με δικά τους. Και από ό,τι μαθαίνω και με συζητήσεις που κάνω, κάνουν σεξ αβέρτα. Δηλαδή, τους στείλω ότι δεν κάνουν σεξ για να βρουν σχέση ή κάνουν σεξ γιατί αγαπάνε ή γιατί γουστάρουν κάποιον. Κάνουν σεξ για να πούνε, εγώ με αυτό να πήγα, ας πούμε. Πηδήχθηκα με 5 μέσα στη βδομάδα. Εγώ έχω πάρει 10, εγώ έχω πάρει 20, δηλαδή και ακούω κάτι τρελά νούμερα. Θα μου πεις, από πότε έγινες Ελίνα τόσο συντηρητική σε απόψη σου και τι πειράζει να πάνε και με 10 και με 20 και με 30 και με 40. Μα δεν πειράζει καθόλου. Δεν μπαίνει στον κόλο μου και δεν με ενοχλεί. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω κιόλας αυτά τα παιδάκια να περνάνε μια εφηβεία η οποία δεν έχει τίποτα όμορφο. Δεν έχει την αθωότητα που είχαμε εμείς. Δεν έχει ιδανικά, δεν έχει ιδεολογία, δεν έχει τίποτα. Είναι μία κατάσταση του ποιος είναι πιο εμφανίσιμος, ποιος αγοράζει πιο ακριβά ρούχα, ποιος θα κάνει το πιο trend ντύσιμο, το πιο trend μαλλί και δεν τους ενδιαφέρει ούτε να περάσουν καλά, ούτε να ζήσουν τις στιγμές τους, ούτε να έχουν αναμνήσεις, μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εικόνα.
θα στείνονται 10 ώρες με το κινητό στον καθρέφτη. Ξέρεις, πόζες πουτανίστικες, λες και παίζουν σε τσόντα, για να βγουν μια φωτογραφία και κάνουν, δηλαδή, τα αγοράκια κάτι σχόλια, κολάρα μου, ώρα μάνα μου, μούναρος, δηλαδή, πώς ζούμε ρε παιδιά, έλεος, και τι χαχαχαχαχαχαχα, αχ ναι, τα είστε τη ματαιοδοξία μου, αχ ναι, εγώ είμαι αυτή, πω πω, δηλαδή, έλεος. Αυτά είναι, αυτά έχουν να συζητήσουν, αυτά είναι τα παιδιά, αυτή είναι η νεολαία. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Και βλέπεις όλο μικρότερες ηλικίες, παιδιά που δεν έχουν παιδικότητα, μικρομέγαλα, και απορείς. Τέλος πάντων, ένα θέμα που ήθελα να καλύψω ήταν αυτό, ότι βλέπεις τα παιδιά και δεν είναι πλέον παιδιά, βλέπεις τα κορίτσια που έχουν γίνει όλα πουτανάκια. Και μακάρι να μην είναι, μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι να συμβαίνει μόνο στην πόλη μου αυτό. Μακάρι απλά να ντύνονται έτσι και να μην έχουν καταλάβει τι κάνουν και απλά να μιμούνται του στάρ της τηλεόρασης, δεν ξέρω και εγώ τι. Μακάρι να είναι μια φάση την οποία θα ξεπεράσουν. Μακάρι να είμαι εγώ λάθος και να είναι αυτά σωστά. Αλλά δεν μπορώ παρά να το παρατηρήσω ότι έχουν ξεφύγει. Και το χειρότερο είναι ότι έχουν ξεφύγει και τα αγόρια. Ντύνονται, παιδιά, τραγικά. Αυτά τα ρούχα που φοράνε τα μικρά αγοράκια και βγαίνουν έξω και νομίζουν ότι είναι trendy, εμείς δεν πηγαίνουμε ούτε στο χωράφι με αυτά. Κάτι βράκια στενές κάτω, κάτι σταράκια, κάτι τζιμπουφανάκια, το μίκι, τα μαλλιά τους όπως να είναι, κόκκινα, πορτοκαλί, κίτρινα. Τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγαν οι άντρες? Εμείς κάποτε είχαμε ωραίους άντρες στους κοίταζες και έμοιαζε για άντρες. Αυτά είναι... Λες και βγήκαν από παιδικό, δηλαδή από καρτούν. Λες και βγήκαν το μίκι. Δηλαδή, δεν είναι άντρας πρώτα απ' όλα. Ο άντρας, εντάξει, θα μου πεις τι θέση τον άντρα τον πολλά βαρύ, του μουστάκι, να πούμε του μουστάκι αλήν και... Όχι, δεν θέλω αυτό, αλλά... Αυτά τα παιδάκια δεν είναι, όχι να έχουν ανδρισμό απλά, είναι σαν πούστιδες. Δηλαδή, πραγματικά είναι σαν πούστιδες, πουστράκια. Άμα τους δεις θα πεις αυτός αποκλίνανε, είναι πουστράκι. Και όμως είναι μια χαρά παιδί και πηδάει 5 γκόμενες. Αλλά εντάξει, χωρίς να ζορίζεται γιατί του πέφτουν οι γκόμενες, γιατί είναι τρέντης αυτός. Επειδή φοράει τα παπούτσια, δεν ξέρω κι εγώ τα τι. Δηλαδή, παιδιά, πώς ζούμε, τι έχουμε γίνει. Δεν ξέρω. Αυτά είχα να πω. Τελικά για άλλο θέμα ξεκίνησα, σε άλλο θέμα ανέλησα. Αυτό το θέμα που ήθελα να συζητήσω και όσον αφορά τις μακιγιές και τους αισθητικούς, θα το συζητήσουμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, γεια σας!